Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι προοπτικές που διαφαίνονται για την τουριστική σεζόν μοιάζουν αρκετά καλές, τουλάχιστον με βάση τις εκτιμήσεις και το ενδιαφέρον. Στη Μαρίνα της Καλαμάτας η κίνηση το χειμώνα ήταν αυξημένη κατά 15% σε σχέση με πέρσι. Και αισιοδοξία υπάρχει πως αυτή η τάση θα συνεχιστεί και την επικείμενη καλοκαιρινή περίοδο. Μέσα σε όλα θα πρέπει να υπογραμμιστεί και η τάση των Ελλήνων να πολλούν ή να βγάζουν στη στεριά τα σκάφη, αδυνατώντας να τα συντηρήσουν. Ένα 15% παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την περασμένη σεζόν η κίνηση στην Μαρίνα της Καλαμάτας στη χειμερινή περίοδο. Είναι καλύτερη από την προηγούμενη χρονιά. Θέλω να πιστεύουμε ότι θα πάμε και φέτος καλύτερα και του χρόνου. Τα σκάφη που έχουμε σε σχέση με το περσινό χειμώνα μας είναι αυξημένα γύρω στο 15%. Οι λόγοι, γιατί εξακολουθούμε να είμαστε πάντα μια από τις πιο φθηνές μαρίνες στη Μεσόγειο, ίσως η φθηνότερη. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι αρκετά καλές, μέχρι πάρα πολύ καλές. Οι πολύ καλές υπηρεσίες. Ο δρόμος που έχει φέρει ακόμα πιο κοντά την Μαρίνα της Καλαμάτας είναι σημεία που δείχνουν μια πολύ καλή προοπτική και για την καλοκαιρινή συνέχεια. Είμαστε μια οικογενειακή μαρίνα, πράγμα το οποίο μετράει πολύ και στον Ευρωπαίο πελάτη αλλά και στον Έλληνα. Τώρα, όσον αφορά το τι περιμένουμε για το καινούργια σεζόν την καλοκαιρινή που έρχεται, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αύξηση των πελατών μας εν σχέση με την περσινή σεζόν θα είναι μεγαλύτερη. Και λόγω της οικονομικής κατάστασης που κατά κάποιο τρόπο οι τιμές έχουν πέσει στην Ελλάδα, θα είναι μια πρόκληση για τον Ευρωπαίο πελάτη να έρθει. Και συγχρόνως ο δρόμος ο καινούριος που ανοίχθηκε θα είναι κάτι προσιτό στους Αθηναίους να μπορέσουν αυτοί που μπορούν να διατηρούν ακόμα κάποια κότερα ή κάποια ταχύπλοα να έρθουν στην Καλαμάτα μας. Απορία της κρίσης, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι Έλληνες πλέον έχουν βγάλει τα σκάφη τους από το νερό και είναι αρκετοί και εκείνοι που τα έχουν πουλήσει. Γεγονός όμως ότι η κίνηση έχει αυξηθεί σε σκάφη ξένων. Οι Έλληνες γενικά, σε γενικές γραμμές, δεν τα ρίχνουν τα σκάφη στη θάλασσα, δεν μπορούν να τα συντηρήσουν. Όσοι μπορούν να τα πουλήσουν, τα πουλάνε. Είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να συντηρήσουν ένα σκάφος. Ναι, είναι μια φάση η οποία την περιμέναμε βέβαια ύστερα από αυτή την κρίση. Κάποιοι συμπολίτες μας εδώ οι οποίοι διατηρούσαν κάποια κότερα τα οποία μπορούσαν μέχρι πρότινος να τα συντηρήσουν, τώρα πλέον δεν μπορούν. Και αυτά τα σκάφη έχουν φύγει από την Καλαμάτα. Έχουν πουληθεί είτε στο εξωτερικό είτε σε κάποιους άλλους εκτός Καλαμάτας. Εν αναμονή της καλοκαιρινής περίοδου βρίσκονται οι ξενοδόχοι που βάσει των περασμένων τριημέρων προσμένουν αύξηση της κίνησης. Θετικό όλων είναι πως ήδη έχουν ξεκινήσει κρατήσεις για τουρίστες του εξωτερικού που καταφθάνουν με τις νέες πτήσεις. Μία από τις πολύ καλές περιόδους αναμένεται να είναι και η καλοκαιρινή για τα ξενοδοχεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, καθώς ήδη η κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη. Σεζόν, σύμφωνα με τα δείγματα που έχουμε μέχρι στιγμής, προβλέπεται ότι θα είναι αρκετά καλή. Ήδη τα τριήμερα που περάσανε και την απόκριο και τις 25 Μαρτίου πήγανε πάρα πολύ καλά και για το ξενοδοχείο αλλά και για γενικότερα για την περιοχή πιστεύω. Και το ίδιο βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση για το Πάσχα το οποίο είμαστε ήδη γεμάτοι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια από τις πολύ καλές χρονιές. Και διαφαίνεται αυξημένη η κίνηση. Τώρα τα πράγματα θα δείξουν και αργότερα. Έρχεται και το Πάσχα. Το Πάσχα φαίνεται και αυτό πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλή κίνηση, πολύ καλή πληρότητα. Ευελπιστούμε το Πάσχα να τραβήξει και την καλοκαιρινή περίοδο. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές σε όλα τα ξενοδοχεία. Και επί της παραλίας, αλλά και στο κέντρο. Το καλοκαίρι είναι περίεργο. Ελπίζουμε η κρίση και γενικότερα οι ειδήσεις ανά τον κόσμο να μην επηρεάσουν την κίνηση και για την Καλαμάτα, γενικά και για την Ελλάδα. Τόσο πλούτος της Μεσσηνίας, όσο και οι νέες πτήσεις, αλλά και ο δρόμος Αθήνα-Καλαμάτα
έχουν κάνει την προσέλευση των τουριστών μεγαλύτερη, κάτι που δημιουργεί αισιοδοξία για τη συνέχεια. Οι παράγοντες είναι οι γνωστοί. Είναι ο δρόμος, 2 ώρες από την Αθήνα, οι τιμές που έχουν πέσει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουν πέσει λόγω κρίσης, αλλά λόγω κατανόησης. Τα προϊόντα της Καλαμάτας είναι ένας λόγος επιπλέον που βοηθάει στον ενδιαφερόμενο να έρθει. Η τουριστική περίοδος είναι πάρα πολύ καλή για φέτος. Ένας άλλος λόγος είναι τα αεροπλάνα και το αεροδρόμιο. Charter επιπλέον. Η Ryanair με κάποια δρομολόγια από Ιταλία. Θα βοηθήσουν γενικά ολόκληρη την κατάσταση. Ήδη εμείς έχουμε σαν ξενοδοχείο πολλές κρατήσεις μέσω της Ryanair. Και πιστεύω ότι το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα ξενοδοχεία. Το ξενοδοχείο είναι έτοιμο. Όλες οι υποδομές του λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Είμαστε πανέτοιμοι στο να υποδεχτούμε όλους, να υποδεχτούμε το καλοκαιρινό τουρισμό. Αλλάζουμε θέμα. Στραμμένα στη Μεσίνη ήταν χθες τα βλέμματα στην παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη και άλλων βουλευτών της Χρυσής Αυγής στη Μεσίνη για τα εγγένεια των γραφείων του κόμματος στην περιοχή. Ο βουλευτής Αττικής ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός με αναφορές κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και ενάντια στην κυβέρνηση. Ενώ δήλωσε ικανοποιημένος που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η Χρυσή Αυγή τριπλασίασε τα ποσοστά της. Παρουσία αρκετών φίλων και μελών της Χρυσής Αυγής εγκαινιάστηκαν χθες το απόγευμα στη Μεσίνη τα γραφεία του κόμματος. Ξεχώρισαν ανάμεσα στους υπολείπους η τριπλή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην εκδήλωση με τους Ηλία Κασιδιάρη, Δημήτρη Κουκούτσι και Χρήστο Μπούκουρα να δίνει το παρόν. Ας τολμήσουνε να κάνουνε ό,τι θέλουνε. Ξέρουνε ότι μέσα με εμάς δεν θα βγάζουν εύκολα πέρα. Οι αντισυγκεντρώσεις κάποιων άπλικων δεν μας τολμούν. Όπως είπα και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εμείς θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Να αποκτήσουμε τις τάσεις όσο γίνεται περισσότερο σε όλη την Ελλάδα και ειδικότερα εδώ στη Μεσίνη, η οποία Μεσίνη έχει και κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Θα σας παρακαλώ, κύριοι βουλευτές, να συνεχίσετε την αγώνα σας. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας υποστηρίξουμε όσο μπορούμε στο έργο σας. Τον αγώνα τον οποίο αρχίσαμε μαζί και ευελπιστούμε ότι θα έχει αίσιο τέλος με τη δύναμη των βουλευτών, με τη δύναμη τη δική μας, με τη δύναμη τη δική σας. Κύριος ομιλητής ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης που αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας τόσο της κεντρικής όσο και της τοπικής. Αρχικά ξεκίνησε με την αυτοκριτική του ενός έτους παρουσίας της Χρυσής Αυγής, σημειώνοντας. Ότι τριπλασιάσαμε το ποσοστό μας. Ότι η Χρυσή Αυγή είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν είναι τρίτο κόμμα όπως προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό λαό. Είναι πολύ ψηλότερα, αναπτύσσεται ραγδαία. Ο Ηλίας Κασιδιάρης στην συνέχεια αναφέρθηκε και στο επεισόδιο που υπήρξε στην Βουλή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Δεν τον είπα μόνο χοντρό όταν με προκάλεσε, τον είπα κλέφτη και απατεώνα. Γι' αυτό όμως δεν έλαβα καμία απάντηση. Γι' αυτό δεν είπα τίποτα στα κανάλια της διαφοράς και της διαφορικής. Στο κάδρο της κριτικής πέρα από την τρικομματική κυβέρνηση έβαλε και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Διότι ο Τσίπρας, ο οποίος είναι δίθεν αντισυστημικός, προβάλλεται διάρκως από όλα τα κανάλια και για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί αυτά από πού να τα μάθετε. Πού ήταν την προηγούμενη εβδομάδα ο Τσίπρας και έπινε καφέ, στα γραφεία του Μπόμπολα. Γι' αυτό τον έχει το Μέγκα Πρωτημούρη. Πριν 2 εβδομάδες πού ήτανε, στα γραφεία του Αλαφούζου, στο Σκάι. Γι' αυτό τον άρχισε να το παίζει και ο Σκάι Πρωτημούρη. Και πού αλλού έχει παρελάσει σε όλα τα λαμόγια της διαπλοκής, αφού προσκύνησε όλους τους στοχογλύφους που έχουν διαλύσει σήμερα την Ελλάδα, έρχεται εδώ και μας τον παρουσιάζουν ως δίθεν αντιμνημονιακό και ως αυριανό πρωθυπουργό. Εγώ θα πληροφορώ από την εμπειρία που έχω μέσα στη Βουλή ότι είναι να γελάει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά βέβαια όταν πέρασε ένα ζεύρι Παπανδρέου, μετά όσα τεστ θα και να κάνει δεν θα βρει πιο ηλίθιο, αυτό είναι δεδομένο. Με αφορμή τα περιστατικά στη Μανολάδα αλλά και τα όσα γίνονται με την παραβατικότητα στη Μεσίνη, ο κύριος Κασιδιάρης στην συνέχεια επιτέθηκε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, δεν θα πω λοιπόν ότι είναι καραγκιόζης, αλλά αυτή είναι μια διαπίστωση που την έχουμε κάνει μόνο τους συναγωνιστές βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο. Μόλις γυρίσει ο άνθρωπος αυτός προφίλ και όμως είναι ίδιος με αυτή τη φιγούρα που πρωταγωνιστεί στο θέατρο Σιών. Τα πράγματα είναι απλά. Πολιτική βούληση δεν υπάρχει για να χτυπηθεί η εγκληματικότητα. Με μια κυβέρνηση Χρυσής Αυγής, όλοι αυτοί που εγκληματούν, που είναι ασύντοτοι, που βιοπραγούν ενάντια σε γριές γυναίκες 70 χρονών, θα τελειώσουν. Θα υπάρξει μηδενική ανοχή. Στις διάφορες αναφορές να τεθεί εκτός εκλογών η Χρυσή Αυγή, ο κύριος Κασιδιάρης έστειλε το δικό του μήνυμα. Μην τολμήσουμε.
τολμήσουν να κάνουν μια τέτοιου είδους παράνομη και αντισυνταγματική κίνηση. Εάν το πράξουν, ανοίγουν τις φύλες της κολάσεως. Την άμεση μονημερή καταγγελία του Μνημονίου αλλά και τον άμεσο λογιστικό έλεγχο προτείνει η Χρυσή Αυγή ως εφικτή λύση για την σημερινή κατάσταση με μια σειρά ακόμα ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την οικονομία. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ήδη προετοιμάζεται για τις αυτοδιοικητικές εκλογές με δικούς της υποψηφίους σε δήμους και περιφέρειες. Έτοιμη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλώνει η Χρυσή Αυγή με δικούς τους υποψηφίους να κατεβάζει σε περιφέρειες και δήμους. Ήδη, επειδή ακριβώς η Χρυσή Αυγή έχει δώσει στις επικείμενες εκλογές πολιτική διάσταση, έχουν συναποφασίσει οι κυβερνώντες και το είπαν και στη Βουλή τον κύριο Στυλιανίδης, ότι ψάχνουν να βρουν τρόπο να τις αναβάλουν. Διότι θα έχουμε ψηφοδέλτια σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ασφαλώς, και θα χτυπήσουμε και τους μεγάλους δήμους. Δηλαδή, αυτό που τους φοβίζει είναι πως μετά τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, Αθήνα, Πειραιάς και Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ πιθανό να περάσουν στα χέρια της Χρυσής Αυγής. Και εκεί θα αλλάξει δραματικά το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Στην συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Κασεδιάρης, ερωτώμενος για την κατάσταση στην οικονομία και το τι μπορούσε άμεσα να γίνει, σημείωσε. Εφικτή, βεβαίως. Άμεση μονομερής καταγγελία του μνημονίου. Επίσης, άμεσος λογιστικός έλεγχος του δημοσίου χρέους, ούτως ώστε να προκύψει ποιο μέρος του χρέους που πληρώνουμε στο κογλύφους είναι παράνομο και επαχθές. Αυτό το κομμάτι του χρέους θα αρνηθούμε να το πληρώσουμε. Και επομένως θα φύγει από την πλάτη του ελληνικού λαού αυτό το δυσβάσταχτο ποσό που κάθε τόσο πληρώνουμε στους στοκογλύφους. Εν συνεχεία βεβαίως πρέπει να γίνει μια στροφή προς την εθνική παραγωγή. Αστυνομοκρατούμενη χθες η Μεσίνη για την αποφυγή επεισοδίων αφού την ίδια ώρα διαδήλωνασαν διαφορετικά σημεία στην περιοχή ενάντια στην παρουσία της Χρυσής Αυγής, το ΚΚΕ και τη φασιστική κίνηση. Οι διαδηλωτές έμειναν για αρκετή ώρα στο κέντρο φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στο φασισμό. Με μια διπλή συγκέντρωση θέλησαν να απαντήσουν η αντιφασιστική κίνηση και το ΚΚΕ στα εγγένεια των γραφείων της Χρυσής Αυγής στη Μεσίνη. Ευτυχώς δεν υπήρξε τίποτα περισσότερο πέρα από τις δύο διαδηλώσεις, με την περιοχή να μοιάζει με αστακό λόγω των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Τα μέλη του ΚΚΕ ωστόσο κατήγγειλαν το γεγονός ότι δεν τους επιτράπει να συνεχιστεί η πορεία τους προς την οδό Μπούκας. Θεωρούμε πως είναι απαράδεκτη η μεθόδευση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία απαγορεύει στους διαδηλωτές του ΚΚΕ να διαδηλώσουν από την οδό Μπούκας. Είναι φανερό πως προστατεύουν τους φασίστες της Χρυσής Αυγής και θα έχουμε απάντηση. Είναι υπεύθυνη η τρικομματική κυβέρνηση για την μεθόδευση την οποία κάνει, εφόσον ο κύριος διοικητής μας ενημέρωσε πως είναι εντολή άνωθεν να αποτρέψουν την πορεία του ΚΚΕ στους δρόμους που έχουμε επιλέξει να πάμε. Αντιπαλέψουμε την διαδικασία που έχει ξεκινήσει η Χρυσή Αυγή να φτιάξει παντού, πώς το λένε, γραφεία του συνδέσμητος. Ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι η Χρυσή Αυγή δυστυχώς είναι ένα μόρφωμα, είναι νοσταλγία των χιτλερικών εποχών και της εμφυλιοπολεμικής ιστορίας. Λοιπόν, εμείς είμαστε, πιστεύουμε βαθύτατα ότι ο ρατσισμός της Χρυσής Αυγής είναι εκείνος ο οποίος ευνοεί τον λεγόμενο επιχειρηματικό ρατσισμό, δηλαδή ουσιαστικά βοηθά τους επιχειρηματίες να λειτουργούν όπως λειτουργούν. Με κεντρικό σύνθημα «Ποτέ πια χούντα, ποτέ πια φασισμός», λίγα μέτρα πιο κάτω συγκέντρωση πραγματοποίησε και η αντιφασιστική κίνηση. Τις δύσκολες μέρες που ζούμε, όπου ένα κράτος έχει τσακίσει εργαζόμενους και δείχνει ανελαίητο μένος στις αδύναμες ομάδες όπως οι μετανάστες, όταν έχουμε φαινόμενα σαν τη Μανολάδα, είναι πρόκληση για μας ναζιστικές ομάδες να εγκαινιάζουν γραφεία και να περνάει απαρατήρητο. Σαν αύριο είναι η μαύρη επέτειος της δικτακτορίας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ο φασισμός και η χούντα σε αυτή τη χώρα. Το έχουμε ζήσει με βασανιστήρια, εξορίες, με τραγικές συνέπειες. Είναι προκλητικό και αδιανόητο παραμονές αυτής της μαύρης επαιτίου οι φασίστες να σηκώνουν κεφάλι και να διοργανώνουν φιέστες, τηρώντας τάχα μου ότι τάχα μου είναι νόμιμη και τάχα μου είναι επειδή είναι κοινοβουλευτικά εκπροσωπούνται. Για μας είναι παράνομη. Είναι παράνομη γιατί είναι νοσταλγή του Χίτλερ που τους έχει καταδικάσει ιστορία. Είναι παράνομη γιατί δολοφονούν κόσμο, τρομοκρατούν και βασανίζουν. Και άρα είμαστε εδώ να πούμε ένα ηχηρό όχι στο φασισμό.
Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να περάσουμε στην παρουσία της Ελένης Γλύκα Τζιαρβελέρ στη Μεσίνη. Με μια σημαντική ομιλία ξεκίνησε το δεύτερο διεθνές μαθητικό φεστιβάλ αρχαίου δράματος. Η βυζαντινολόγος, ιστορικός και πρίτανης μίλησε για την κρίση που επαναλαμβάνεται συνεχώς στην ιστορία της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας πως οι Έλληνες δυστυχώς έφτασαν στο σημείο λόγω οικονομικής κατάστασης να δουλεύουν σε γερμανικές επιχειρήσεις. Αυτό που συνανήφει σήμερα είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί ακριβώς η ελληνική πραγματικότητα δεν έχει ούτε την εμβέλεια την πνευματική και την πολιτιστική που είχε η αρχαιότητα για να μπορέσει να εξομοιώσει και να αφομοιώσει τους ξένους οι οποίοι έρχονται, γιατί η Ελλάδα ήταν πάντοτε σε όλη της την ιστορία ένα χωνευτήρι πληθυσμών και πολιτισμών και τίποτε άλλο. Γι' αυτό άλλωστε και η έννοια που σας είπα με τον Ελίτη. Η Ελλάδα σήμερα έχει την πολιτιστική εμβέλεια η οποία μπορεί ακριβώς να αφομοιώσει τους ξένους οι οποίοι βρίσκονται στον τόπο μας. Με τον καλύτερο τρόπο πραγματοποιήθηκε η έναρξη του δεύτερου διεθνούς μαθητικού φεστιβάλ αρχαίου δράματος στη Μεσίνη, όπου η βυζαντινολόγος, ιστορικός και πρίτανης Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ έκανε λόγο για την διαχρονικότητα της κρίσης στην Ελλάδα από την αρχαία εποχή έως σήμερα. Όταν υπήρχε δημογραφική, αν θέλετε, ανάγκη στην αρχαιότητα, και υπήρχε πάρα πολλές φορές, κυρίως διατροφική ανάγκη, όταν υπήρχαν καταστροφές φυσικές, οι αρχαίοι, οι μονοπρόγονοι, είχαν βρει μια λύση, τον περίφημο απικισμό. Έφευγαν μια ομάδα από τον τόπο τους και πηγαίνουν σε άλλον τόπο χωρίς αυτό να είναι κατάκτηση. Αυτός ο απικισμός σήμερα δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει κάτι χειρότερο, υπάρχει η περίφημη διασπορά. Η περίφημη διασπορά των Ελλήνων, η οποία διασπορά αρχίζει ως διασπορά και όχι πια ως απικισμός από την πτώση της πόλης. Που καταντήσαμε να φτάσουμε μια σχεδόν ολόκληρη παροικία στη Γερμανία, όπου έχουν ξεχαστεί το τι έχουν κάνει οι Γερμανοί εδώ και αλλού, αλλά δουλεύουν οι Έλληνες στα εργοστάσια τα γερμανικά κατά τρόπο ο οποίος θα μπορούσα να πω ότι είναι σχεδόν δουλικός. Αυτό ως προς την διασπορά, ως προς την δημογραφική, αν θέλετε, καταστροφή η οποία υπήρχε και στην αρχαιότητα και σήμερα για λόγους οικονομικούς ή για λόγους διατροφικούς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Βέβαια, επιτάπητο στέθηκαν και τα πολιτικά ζητήματα τα οποία φαίνεται να επαναλαμβάνονται από τότε που ουσιαστικά ξεκίνησε η ιστορική πορεία της χώρας. Όσον αφορά τώρα το συνανήκει. Το συνανήκει ήταν θέμα πολιτικό. Δηλαδή, ήταν αυτοί που ήταν με τη μία μερίδα της πολιτείας και αυτοί που ήταν με την άλλη μερίδα. Θα λέγαμε σήμερα με το ένα ή με το άλλο κόμμα. Να προσέξουμε. Το συνανήκει. Και όλη η ανάγκη, αν θέλετε, για εμβέλεια, κάπως θα έλεγα, πολιτική, αφορά μόνο τη δημοκρατία. Κάθε φορά που υπάρχει κρίση για το συνανήκη στην αρχαιότητα, είναι μια κρίση της δημοκρατίας. Ποιος απειλεί τη δημοκρατία? Τη δημοκρατία την απειλεί πάντα, όπως λέει ο Σοφοκλής, ο μόνος φρονών. Δηλαδή αυτός ο οποίος νομίζει ότι είναι σοφός μονάχος του. Μονάχος του. Και ο μόνος φρονών δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο ο τύραννος. Γιατί η βούληση, λέει, του τυράννου είναι νόμος, ενώ ο νόμος του Δήμου είναι νόμος για τη δημοκρατία. Κάθε φορά λοιπόν που η δημοκρατία απειλείται από έναν τύραννο, τότε έχουμε μια αστάθεια πολιτική, μια ανασφάλεια πολιτική, τόσο που να είναι σχεδόν όπως είμαστε σήμερα, θα έλεγα, ορφανή κράτος. Δηλαδή να μην πιστεύουν στην πολιτεία από την οποία έχουμε. Τι κάνουν τότε οι Αθηναίοι και οι άλλοι? Γιατί μιλάμε, για ποια τυραννία μιλάμε? Αν πάρουμε τη μάχη του Μαραθώνα,
Εδώ θα σας εκπλήξω. Η μάχη του Μαραθώνα, 490 π.Χ. Τι σημαίνει? Έρχονται, λέει, οι Πέρσες, μετά από αφού έχουν καταστρέψει την Άξο και την Ερέτρια, και φτάνουν στον Μαραθώνα. Γιατί φτάνουν στον Μαραθώνα? Δήθεν, λέει, για να τιμωρήσουν τους Αθηναίους, οι οποίοι είχαν βοηθήσει τους Μιλησίους στην επανάσταση εναντίον των Περσών, όπως άλλωστε και οι Νάξοι και οι Ερετρείς, αλλά κυρίως για να δώσουν στον Ιππία τον Τύρανο την εξουσία την οποία του είχαν αφαιρέσει οι Δημοκράτες. Δηλαδή, οι Πέρσες φτάνουν στο Μαραθώνα, καλεσμένοι από τον Ιππία, τον Τύρανο, τον Αθηναίο, γιατί, για να μπορέσει ακριβώς να ξαναβρει αυτός την εξουσία του. Το πράγμα δεν είναι μοναδικό, αλλά ήθελα να το πω μόνο και μόνο για να μην νομίζαμε ότι η μάχη του Μαραθώνα, όπως το νομίσανε οι Αθηναίοι, και για λόγο που θα καταλάβετε αμέσως γιατί το νομίσανε οι Αθηναίοι, ήταν η κυρία μάχη εναντίον των Περσών. Συνεχίζει το αγώνας δρόμου για τις ενεργοποίησεις των παραγωγών της Μεσσηνίας, με 45.000 από αυτούς να πηγαίνουν στην Ένωση και τα αποκαταστήματά της και για να προχωρήσουν στις απαραίτητες για την ενιαία ενίσχυση αιτήσεις. Ωστόσο, πέρα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ζήτημα και παράπονα ακούγονται για τα τριαντάρια που απαιτούνται για το αρχείο και τις παροχές υπηρεσιών. Σε βασιλοποίησης βρίσκεται η όλη υπόθεση της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων των παραγών της Μεσσηνίας. Ίσως συνεργεία επιτοπλίστων και εσωτερικά συνεργεία εντός των υποκαταστημάτων και εξωτερικά συνεργεία. Και ειδικά πρέπει να πω ότι για φέτος ειδικά θα βγουν και εξωτερικά συνεργεία και στο Δήμο Πυλουνέστρος που δεν είχαν βγει άλλη φορά. Υπολογίζουμε ότι η ενεργοποίηση θα κάνουν περίπου τα 45.000 άτομα. Να αναφέρω ότι η καταληκτική ημερομηνία, όπως αναφέρει το πρόγραμμα και η εγκύκλωση του Υπουργείου, είναι 15 Μαΐου και μια παράταση που δίνεται με ποινή από ό,τι αναφέρει η εγκύκλωση, αλλά ποτέ δεν έχει να πω ότι δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί, και η καταληκτική ημερομηνία είναι 10 Ιουνίου. Με τις προθεσμίες, όπως πάντα, να είναι ασφυκτικές, περίπου 45.000 παραγωγοί της Μεσσηνίας αναμένεται να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους. Ωστόσο, μέχρι τώρα έντονα είναι τα παράπονα από τα 30 ευρώ που καλούνται να πληρώσουν επιπρόσθετα για τις διαδικασίες αρχείου και παρεχομένων υπηρεσιών. Όσον αφορά τώρα τα όσα προβλέπονται. Οι παραγωγοί οι οποίοι θα προσέλθουν στα υποκαταστήματα για να ενεργοποιήσουν την αίτηση. Καταρχήν θα πρέπει να έχουν μαζί την ταυτότητά τους και το τραπεζικό τους λογαριασμό για επίδειξη και για θεώρηση όσον αφορά το γνήσιο της υπογραφής που θα χρειαστεί για το έντυπο του ΕΛΓΑ. Ήδη έχουμε μια επικοινωνία με όλους τους Δήμους της Μεσσηνίας. Ειδικά εδώ στην Καλαμάτα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο της Καλαμάτας και τις υπηρεσίες και το ΚΕΠ της Καλαμάτας για τη συνεισφορά δύο ατόμων του ΚΕΠ που έρχονται εδώ κάτω και δεν ταλαιπωρεί το κόσμο ώστε να πάει να κάνει το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ενώ θα γίνεται εδώ. Τώρα, εκτός από τα δύο δικαιολογητικά που ανέφερα, δηλαδή την ταυτότητα και το βιβλιάριο της τράπεζας που θα μας το επιδεικνύουν, οτιδήποτε άλλη αλλαγή σε σχέση με τα περσινά στοιχεία, είτε το Ε9, είτε τα ενοικιαστήρια, είτε το Μητρό των Ζώων, οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, πρέπει να μας φέρουν πάλι από την αρχή τα έντυπα. Επαναλαμβάνω, μόνο όταν έχουν κάποια αλλαγή πάνω σε αυτά που κατέθεσαν πέρυσι. Επιτοπλίστων θα χρειαστούμε για τα άτομα που παίρνουν εξωτική αποζημίωση τη βεβαίωση μονίμου κατοικίας. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, δηλαδή το Ε1 του 2013, το εκαθαριστικό του 2013, θα μας τα φέρουν για την απαραίτητα δικαιολογητικά όταν τα παραλάβουν μέσω των φορολογικών δηλώσεων που θα κάνουν. Επίσης, όλα τα δικαιολογητικά από την αρχή πρέπει να τα προσκομίσουν οι παραγωγοί οι οποίοι θα κάνουν για πρώτη φορά φέτος ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους, αλλά και αυτοί που δεν έκαναν το 2012 και ξέχασαν να κάνουν, αλλά θα κάνουν για το 2013. Νέες ρυθμίσεις για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια που όμως ωφελούνται μόνο ελάχιστοι. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, αναμφισβήτητα είναι μια θετική εξέλιξη, όμως πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές και διευκρινήσεις. Παράλληλα, σημαντικές ενέργειες γίνονται για να επιτευχθεί το θέμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Οι ρυθμίσεις για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια ωφελούν μόνο ελάχιστους, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας. Βέβαια, ο Κώστας Μαργέλης υπογράμμισε πως είναι υπέρ των αλλαγών που προωθούνται αυτή την περίοδο για να επιτύχει έτσι ο εξειδικαστικός συμβιβασμός.
Ως γνωστόν, ενημερωθήκαμε χθες, νομίζω, επίσημα από την ελληνική πολιτεία για τις ρυθμίσεις των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και με ποιο τρόπο οι συμπολίτες μας που έχουν στεγαστικά δάνεια, ειδικά για την πρώτη κατοικία, θα μπορούν να μπουν μέσα σε αυτές τις νέες ρυθμίσεις. Καταρχήν, οφείλουμε να θυμίσουμε το αυτονόητο, ότι οι Έλληνες συμπολίτες μας, ότι όλοι σήμερα βρισκόμαστε σε μια δεινή οικονομική κατάσταση. Η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων σε καμία περίπτωση δεν είναι έτσι όπως ήταν το 2009. Δεύτερη παρατήρηση, ότι από τη στιγμή που κάποιος δανειολήπτης έκανε την αίτησή του να πάρει ένα δάνειο, για ένα στεγαστικό δάνειο, υπάρχει στη ζωή αυτή και το λεγόμενο ρίσκο. Όπως ρίσκο πήρε ο συμπολίτης μας που πήρε το δάνειο, το αντίστοιχο ρίσκο έχουν πάρει και οι τράπεζες. Πλην όμως βλέπουμε ότι οι τράπεζες με τη νέα αυτή ρύθμιση για τα ανυπόθηκα δάνεια σε καμία περίπτωση δεν παθαίνουν το παραμικρό, δεν χάνουν ούτε ένα ευρώ. Μοναδική λύση για να μπορέσει να κρατήσει μια γαλήνη στον κόσμο και να τακτοποιηθούν κάπως τα πράγματα είναι να οδηγηθούμε σε ένα κούρεμα των δανείων. Εάν δεν γίνει ένα κούρεμα των στεγαστικών δανείων, είναι αδύνατον οι συμπολίτες μας ποτέ να μπορέσουν με το νέο οικονομικό καθεστώς που βρίσκονται σήμερα να μπορέσουν να τα αποπληρώσουν. Ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια. Για να μπουν οι συμπολίτες μας στις νέες ρυθμίσεις, καταρχήν οι ρυθμίσεις είναι πολλές. Είναι πολλές, ένας ελάχιστος αριθμός των συμπολιτών μας θα ωφεληθεί και σε κάθε περίπτωση θα είναι λίγοι δικαιούχοι και σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι αυτή η ρύθμιση ότι το στεγαστικό δάνειο δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% του μισθού, του σημερινού μισθού, αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέρουμε όλοι μας ότι η μέση μισθή τώρα στο ελληνικό δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα είναι 800 έως 1000 ευρώ. Φαντάζεστε λοιπόν ένα συμπολίτη μας να δίνει το 30%, δηλαδή τα 330 ευρώ περίπου, να τα δίνει για να καλύπτει τις δόσεις του στεγαστικού δανείου με τα υπόλοιπα 670 ευρώ. Αν ο συμπολίτη μας αυτός παίρνει σήμερα 1000 ευρώ, πώς θα μπορέσει να ζήσει αν έχει και δύο παιδιά? Πιστεύω ότι η πολιτεία έπρεπε να γίνει πιο γαλαντόμα και να βοηθήσει λίγο περισσότερο τους συμπολίτες μας. Ανάσα στην τοπική αγορά, με την εξόφληση ενός σημαντικού ποσού προς τους προμηθευτές, έρχεται με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Από το Δήμο Καλαμάτας, αυτή την εβδομάδα έφυγε ο πρώτος κατάλογος των οφειλών σε προμηθευτές και η πεποίθηση είναι πως αυτοί μπορούν να πληρωθούν πριν από το Πάσχα. Παράλληλα, από την Οικονομική Υπηρεσία υπάρχει προτροπή προς τους επαγγελματίες να πληρώσουν τις όποιες οφειλές τους για τους κοινόχρηστους χώρους. Την κάλυψη των εκκρεμωτήτων που έχουν οι επαγγελματίες όσον αφορά την χρήση των κοινοχρήστων χώρων ζητάει η Δημοτική Αρχή της Καλαμάτας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και στους επαγγελματίες της πόλης μας να τακτοποιήσουν τις οφειλές που αφορούν τα τέλη κοινοχρήστων χώρων. Ένα από τα καλά νέα είναι πως πριν από το Πάσχα αναμένεται να πέσει ζεστό χρήμα και στην τοπική αγορά. Η εντολή που έχει δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών είναι να πληρωθούν υποχρεώσεις των Δήμων προς τους προμηθευτές και ο πρώτος κατάλογος από τον Δήμο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας απεστάλλει προς αρμόδιες υπηρεσίες. Στάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών και ο πρώτος κατάλογος με τους επαγγελματίες, τους προμηθευτές, στους οποίους οφείλουμε από τα ληξιπρόθεσμα, τα οποία θα εγκρίνει στη συνέχεια το Υπουργείο και θα εκταμιεύσει το ποσό, ούτως ώστε να πληρωθούν οι προμηθευτές μας και να κατατεθεί το ποσό αυτό απευθείας σε λογαριασμό τους στην τράπεζα. Μια σειρά από βασικές δομές έρχονται να στηρίξουν και πρωτοβάθμια το χώρο της υγείας και προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργούνται και τα νέα περιφερειακά ιατρεία. Ήδη εντάχθηκε αυτό της Μεθόνης, ακολουθεί του Βλαχόπουλου και παίρνουν σειρά και άλλα σε ζωτική σημασία σημεία. Ανάλογη κατεύθυνση υπάρχει και για τα έργα αναβάθμισης σε κέντρο υγείας που ολοκληρώθηκαν όπως την Πύλο και τον Άγιο Νικόλαο, ενώ ξεκίνησαν και εργασίες στη Μεσίνη. Ικανοποίηση υπάρχει στη διοίκηση του νοσοκομείου για τη νέα προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Σημαντικές δομές πρωτοβάθμιας υγείας ήδη τρέχουν με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει από το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Μετά την ένταξη στο ΕΣΠΑ της κατασκευής του νέου περιφερειακού ιατρίου στη Μεθόνη, το οποίο δημοπρατήθηκε και σύντομα ξεκινούν οι εργασίες, το νέο ιατρείο στο Βλαχόπουλο είναι το δεύτερο που έρχεται να ενταχθεί. Την θετική αξιολόγηση και την ένταξη στο ΕΣΠΑ του δεύτερου νέου περιφερειακού ιατρίου, της κατασκευής του δηλαδή, στο δημοτικό διαμέρισμα Βλαχόπουλο. Μόλις πρόσφατα εντάχθηκε και μάλιστα δημοπρατήθηκε το περιφερειακό ιατρείο Μεθόνης. Αυτές τις μέρες αξιολογήθηκε θετικά ο φάκελος που αφορά την κατασκευή του περιφερειακού ιατρείου στο Βλαχόπουλο
Και μην ξεχνάμε ότι ακολουθούν το επόμενο διάστημα η ένταξη των δύο ακόμα περιφερειακών ιατρείων στο Πεταλίδι και στον Άρη. Θα πρέπει να σημειωθεί πως παράλληλα εντάχθηκαν στην διαδικασία ανακατασκευής και αναβάθμισης τα περιφερειακά ιατρία της Κορώνης και του Κάμπου. Βασικός στόχος και δέσμευση είναι τα έργα να έχουν ξεκινήσει μέσα στο τρέχον έτος. Ο επιχειρησιακός μας στόχος είναι ότι μέσα στο τρέχον έτος για όλα αυτά θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής τους. Και για τα τέσσερα περιφερειακά ιατρία. Στο επίπεδο των υποδομών, τα νέα είναι καλά και για τα κέντρα υγείας. Στη Μεσίνη ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες από την περασμένη Δευτέρα. Όπως παράλληλα τόνισε στην συνέχεια ο διοικητής του νοσοκομείου, βασικό είναι και το έργο που έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας με την τοποθέτηση των ηλιοθερμικών στην οροφή του νοσοκομείου. Πρέπει να σας πω ότι έχει εγκατασταθεί ήδη ο ανάδοχος εργολάβος. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι πρώτες εργασίες. Στις 15 Ιουλίου, κρατήστε σας παρακαλώ αυτή την ημερομηνία, το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί. Ο νέος χειμώνας θα βρει το νοσοκομείο Καλαμάτας να απαιτεί πολύ λιγότερο πετρέλαιο σε σχέση, για να καλύψει τις ανάγκες του, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα το νοσοκομείο θα παραλάβει ένα σύστημα υπερηχοτομογραφικής καρδιολογικής χρήσης προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, δύο τροχύλατα ακτινολογικά συστήματα προϋπολογισμού 40.000 ευρώ, πλυντήριο ενδοσκοπίων προϋπολογισμού 26.000 ευρώ, ενώ αναμένεται και η παραλαβή του υπόλοιπου ενταγμένου στο ΕΣΠΑ ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικού ποσού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Θετικές από τον κύριο Μπέζο ήταν και οι ανακοινώσεις που είχαν να κάνουν με την δωρεάν μεταφορά με το λεωφορείο που αποκτήθηκε πρόσφατα και η οποία τίθεται σε λειτουργία από την προσεχή Δευτέρα, ώστε να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι στην νοσηλευτική μονάδα. Με δικαστικούς επιμελητές συναντήθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία διοικητικής αποβολής των Αθηγάνων που έχουν καταλάβει παράνομα χώρο στην Αγία Τριάδα. Από την άλλη, στη σύσκεψη που θα γίνει στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να εξεταστούν οι προοπτικές για την ανάπτυξη ενός προγράμματος ειδικής διδασκαλίας και εκπαίδευσης των παιδιών των Αθηγάνων. Σε φάση αναζήτησης προγραμμάτων, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και στα παιδιά Αθηγάνων, βρίσκεται ο Δήμος Καλαμάτας. Προς την κατεύθυνση αυτή αξίζει να σημειωθεί ότι την προσεχή Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα ευρεία σύσκεψη παρουσία εντεταλμένων καθηγητών πανεπιστημίου και στελεχών της εκπαίδευσης από την περιοχή. Την επόμενη Τετάρτη λοιπόν θα γίνει εδώ μια συγκέντρωση διευθυντών σχολικών μονάδων στα οποία φοιτούν παιδιά Αθηγάνων, δασκάλων που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα, σχολικών συμβούλων, γενικά ευαίσθητων εκπαιδευτικών, για να δούμε τη διάσταση του προβλήματος και από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει η διαδικασία υποστήριξης με πρόσληψη ειδικών εκπαιδευτικών, επαναλαμβάνω, οι οποίοι προσλαμβάνονται με ειδικές διαδικασίες και με γενικότερη υποστήριξη με χρήματα τα οποία διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτού του προγράμματος. Για μένα το ζήτημα των Αθηγάνων δεν είναι θέμα εισαγγελέως και αστυνομίας μόνο. Αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όχι ότι δεν πρέπει η νομιμότητα να τηρείται από όλους. Όχι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καταστολή. Όχι ότι δεν γίνονται εγκλήματα κατά της περιουσίας, δεν υπάρχει επιθετικότητα. Όλα αυτά γίνονται. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αρκετά προβλήματα ωστόσο που καταγράφονται, με βάση αυτήν την μεσοπρόθεσμη προοπτική, ο Δήμος Καλαμάτας κινείται και προς την διαδικασία διοικητικής αποβολής των Αθηγάνων που έχουν καταλάβει δημοτικούς χώρους στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Ότι ο Δήμος Καλαμάτας προχωρεί σε ενέργειες για οι οποίες επιδιώκουν να επιβληθεί νομιμότητα παντού. Γι' αυτό και έδωσα εντολή να κινηθεί η διαδικασία διοικητικής αποβολής Αθηγάνων από τους δημοτικούς χώρους. Σήμερα ήρθαν οι δικαστικοί επιμελητές, το λέγω δημόσια, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω από οποιαδήποτε σχόλια ή από οποιασδήποτε φωνές. Οι χώροι αυτοί θα διατεθούν για την άθληση της νεολαίας των παιδιών της Δυτικής Καλαμάτας της Αγίας Τριάδας. Μια ξεχωριστή έκθεση φιλοξενείται αύριο στους χώρους του ξενοδοχείου Elite. Οι νοποιοί της Νεμαίας μας παρουσιάζουν τα θαυμαστά κρασιά τους σε μια έκθεση γευσηγνωσίας και μας καλούν να τους γνωρίσουμε.
Οι μεγάλες μέρες της Νεμαίας έρχονται στην Καλαμάτα. Την Δευτέρα από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Elite City Resort υπάρχει μια ξεχωριστή πρόσκληση για την έκθεση Γευσιγνωσία που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Συνοπιών Νεμαίας και ο Δήμος της περιοχής. Λοιπόν, τη Δευτέρα αποφασίσαμε η Νεμαία, ο Σύνδεσμος Συνοπιών Νεμαίας, να επισκεφθεί την Καλαμάτα και να γίνει μια γευσιγνωσία στο ξενοδοχείο, το συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Ελιντέ, προκειμένου και οι φίλοι της Καλαμάτας να γνωρίσουν από κοντά τους συνοπιούς, να δουν τις δημιουργίες τους και η Νεμαία γενικώς να κάνει μια παρουσία σε μια πόλη της Ελλάδας η οποία να είναι οργανωμένη σωστά και επαγγελματικά. Η πρόσκληση είναι προς όλους να γνωρίσουν τους συνοπιούς της Νεμαίας και να δοκιμάσουν τα κρασιά ονομασίας προέλευσης Νεμαία από τη μεγαλύτερη νοπαραγωγική ζώνη των Βαλκανίων και το Αγιοργήτικο, μία από τις πιο δυναμικές ερυθρές ποικιλίες της Ευρώπης, καθώς και όλες τις δημιουργίες των συνοπιών της Νεμαίας. Αποφασίσαμε να κάνουμε μία παρουσία σε όλη την Ελλάδα, η Νεμαία δηλαδή να επισκεφθεί όσες περισσότερες πόλεις της Ελλάδος μπορεί, και επιλέξαμε αυτόν τον χρόνο να επισκεφθούμε τρεις πόλεις. Μία από αυτές τις τρεις πόλεις είναι και η Καλαμάτα. Είναι πολύ κοντά σε εμάς. Οι καλαματιανοί που ταξιδεύουν προς την Αθήνα βλέπουν την Νεμαία πάντα μπροστά τους. Απλά μπορεί να μην έχουν σταματήσει ποτέ να δοκιμάσουν τα κρασιά και να γνωρίσουν τα ινοπία και τους ινοπιούς. Λοιπόν, ήρθαμε λοιπόν εμείς στην Καλαμάτα να μας γνωρίσουν και να δουν και τα κρασιά μας, να δοκιμάσουν και να μπορέσουμε έτσι όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια να αναδείξουμε το ελληνικό κρασί. Έχει δυνατότητα στο ελληνικό κρασί και ειδικά το κρασί της Νεμαίας. Η Νεμαία είναι πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα πολύ καλά προϊόντα εξαγώγημα της Ελλάδας και πιστεύω ότι αν βοηθήσουν και οι συνάδελφοι εδώ πέρα και οι επαγγελματίες Καλαμάτας, ούτως ώστε βάζοντας στα μαγαζιά τους ελληνικό κρασί και κρασί Νεμαίας και δίνοντας τους ξένους άνθρωπους που επισκέπτονται την Καλαμάτα, τουρίστες από όλο τον κόσμο, να δούνε ποιο είναι το ελληνικό κρασί, ούτως ώστε να γίνουν και αυτοί πρέσβεις του ελληνικού κρασιού στη χώρα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.